να αναφερθούμε στο σχολικό μουσείο το Ανογιανό, που ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Λειτουργεί στο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου. Είναι εκεί στην Καλοκαιρινού. Σωστά. Και ανοίγει τις πύλες του για το κοινό. Είναι το γνωστό Ανογιανό. Ανογιανό σχολείο. Μεταξύ άλλων, μπορεί κάποιος να θαυμάσει παλιά αντικείμενα, βέβαια, τεκμήρια σχολικής ζωής, φωτογραφικό υλικό και γενικά να ανασύρει κάποιος σχολικές μνήμες. Μνήμες, εικόνες από το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χαρούλα Μανασάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια διευθύντρια στο πρώτο δημοτικό σχολείο στο Ανογιανό. Και βέβαια την κυρία Ελένη Πανακάκη, είναι πρώην διευθύντρια του πρώτου δημοτικού σχολείου και μέλος ομάδας εθελοντών παιδείας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω, με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάμε. Βλέπω το χαμόγελο εκεί στο πρόσωπό σας και ικανοποίηση και από τις προσπάθειες βέβαια προκειμένου αυτή η δομή, αυτό το σχολείο να σταθεί στα πόδια του και να ανοίξει ξανά. Κυρία Μανασάκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πρώτα σχολεία του Ηρακλείου. Είναι ένα ιστορικό σχολείο, ένα ιστορικό κτίριο. Είχε πλούσιο υλικό και μας έδωσε την αφορμή πριν 4 χρόνια να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα σχολικό μουσείο μέσα στο χώρο του σχολείου. Δεν υπάρχει τέτοιο μουσείο στο Ηράκλειο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας στηρίξετε σε αυτή μας την προσπάθεια. Λίγο μας κόλλησε ο COVID, αλλά είπαμε όχι, συνεχίζουμε, αφού τώρα και τα μέτρα γίναν πιο ευχάριστα, τέλος πάντων, για όλους μας και πιο εύκολα. Επειδή όμως ξεκίνησα πριν 4 χρόνια με προτεργάτρια την κυρία Πανακάκη, η οποία ήταν διευθύντρια σε αυτό το σχολείο, θα δώσω λίγο το λόγο σε αυτήν να σας εξιστορήσει λίγο και να σας πει τι ακριβώς κάνουμε τώρα. Κυρία Πανακάκη, ο λόγος σε εσάς. Για πείτε μας λίγο. Ξεκινούν και πάλι ξεναγήσεις στο Ανογιανό σχολείο, σωστά? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε. Είχαμε ξαναμιλήσει το χρόνο της πανδημίας, θα θυμάστε καλά. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία ξανά και τώρα. Είμαστε πάρα πολύ έτσι χαρούμενοι που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα ξανά το άνοιγμα του σχολικού μουσείου. Βέβαια, το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ότι το μουσείο σαν μουσείο είναι μια μεγάλη λέξη και είναι απαραίτητες κάποιες νομικές διαδικασίες, οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ στο σχολείο μας, αλλά το ονομάζουμε σχολικό μουσείο, γιατί βασικά θέλουμε να δείξουμε το τι ακριβώς συνέβαινε παλιά και τώρα. Εκείνο που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι ανοίγουμε τώρα τις πόρτες του σχολικού μας αυτού μουσείου κάθε Σάββατο από αρχής γενομένης από 21 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου, μέχρι 25 Ιουνίου. Οι ώρες επισκεψιμότητας είναι 11 με 1. 11 με 1 κάθε Σάββατο. Και είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Αυτό μας ενδιαφέρει, να δει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ στο σχολείο. Και θα είμαστε χαρούμενοι να το επισκεφτούν και εκπαιδευτικοί και μαθητές. Αν και για τους μαθητές έχουμε στο μυαλό μας αργότερα, γιατί τώρα τελειώνει και το σχολικό έτος, από την καινούργια χρονιά, να γίνεται μια εκπαιδευτική περιήγηση με κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που προσπαθούμε, που έχουμε ήδη υλοποιήσει πιλωτικά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, ούτως ώστε τα παιδιά να μπορούν να ζήσουν πραγματικά τις σχολικές εμπειρίες του παρελθόντος και να τις συνδέσουν. Κυρία Πανακάκη, από ποιο Σάββατο ξεκινούν οι ξεναγήσεις? Από 21 Μαΐου. Και οι επισκέπτες που θα έρθουν στο μουσείο, τι ακριβώς, ποια είναι τα εκθέματα τα οποία θα δουν, σε ποιες αίθουσες θα περιηγηθούν? Τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν είναι σχολικά είδη, δηλαδή τετράδια, μπλόκο εθνογραφίας, φυτολόγια, παλιές ποδιές, σάκες, παλιές τραγικά θρανία, σχολικά παιδικά βιβλία και περιοδικά, χάρτες, αρκετοί χάρτες, μέσα
τα οποία εκπαιδευτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούσαν παλιά. Τώρα βέβαια είναι οι υπολογιστές και το ίντερνετ, οπότε τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, pick-up, υπάρχουν παλιοί δίσκοι, υπάρχουν παλιές γραφομηχανές, σχολικά έγγραφα πάρα πολλά, φωτογραφικό υλικό. Τι άλλο. Πολλά έγγραφα έτσι παλιά και σχολικά παιδικά βιβλία. Εγκυκλοπαίδειες, αριθμητήρια. Όλα αυτά τα εκθέματα έχουν προκύψει μέσα από συλλογές ιδιωτών. Είναι τα πράγματα, όλα αυτά που υπάρχουν στο σχολείο μας ήταν αντικείμενα που ανήκαν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Παλιότερα είχαμε κάνει και μία πρόσκληση σε άλλα σχολεία. Ευτυχώς ανταποκρίθηκαν κάποια, ειδικά το πρώτο δημοτικό σχολείο Κουρσόνα, που θα ήθελα να το ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι είχαν δει την ανακοίνωσή μας στην εφημερίδα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πάρα πολλά άτομα μας έφεραν πολύ φωτογραφικό υλικό, κάποια πολύ παλιά τετράδια του 38, έτσι πολύ ιδιαίτερα, κάποια βιβλία οικοκυρικής, που είναι πολύ αξιόλογα, και θα θέλαμε πάλι τη βοήθειά σας αυτό, αν γίνεται να γίνει γνωστό, δηλαδή ότι ζητάμε οτιδήποτε έχει κάποιος που θα μπορούσε να προσφέρει στο σχολείο, ή να το φέρει και να γίνει φωτοτυπία και να πάρει το πρωτότυπο πίσω, ή να μας το χαρίσει. Όλοι οι δωρητές θα καταγραφούν σε βιβλίο δωρητών και θα πάρουν μια βεβαίωση ότι έχουν παραδώσει το αντικείμενο που θέλουν, που καταθέτουν στο σχολείο. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Αρκοντάκη, η οποία είναι πάρα πολύ θετική στην δημιουργία αυτού του σχολικού μουσείου, και θέλαμε τη βοήθειά της στο να βρεθεί ένας χώρος ξεχωριστός και αυτόνομος, που να μπορεί να λειτουργεί όλες τις μέρες και όχι μόνο το Σάββατο, ή και να γίνονται κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε εργάσιμες ημέρες, ημέρες του σχολείου, τόσο ώστε να είναι πιο ανεξάρτητο και πιο αυτόνομο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις και με την περιφέρεια Κρήτης, και ελπιστούμε ότι στον επόμενο, δηλαδή μελλοντικά, ελπίζουμε, υποχρέωση και της αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς έχετε αφιερώσει και πολύ χρόνο και από τον προσωπικό σας χρόνο, το μόνο σίγουρο. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχει κατατεθεί εδώ πέρα κατάθεση ψυχής, με όλη τη σημασία της λέξεως, από την κυρία Μανασάκη, από την κυρία Παπαδάκη, τη συνάδελφο δασκάλα που ήμασταν μαζί εδώ, διότι όπως καταλαβαίνετε όλα τα πράγματα δεν είναι. Μάλιστα. Ενός προσώπου. Κυρία Μανασάκη, θα ήθελα επίσης, συγγνώμη, να ευχαριστήσω και τη βοήθεια που θα δώσουν η ομάδα εθελοντών του Δήμου Παιδείας, στην οποία είμαι μέλος τώρα τον τελευταίο χρόνο, διότι αγκάλιασαν και αυτοί όλο το εγχείρημα με πολύ αγάπη και είναι διαθέσιμες να βοηθήσουν όπου μπορούν. Μάλιστα. Κυρία Μανασάκη, πώς αντιλαμβάνονται οι μικροί μαθητές του σχολείου αυτό το ιστορικό βάρος που έχουν απέναντί τους, και αναφέρομαι στο σχολείο εκεί στο Ανογιανό? Μικρή βέβαια, μικρά παιδιά, ωστόσο και υποχρέωσή σας και καθήκον όλων μας να τους βάλουμε στο κλίμα, να τα βάλουμε στο κλίμα. Ναι. Η απάντηση θα δοθεί με την εικόνα που θα σας δώσω. Το μουσείο έχει στηθεί στο διάδρομο του Πάνω Ορόφου. Τα παιδιά περνάνε καθημερινά μπροστά από τα αντικείμενα. Δεν αγγίζουν. Δεν χρειάζεται να γίνει παρατήρηση. Έχουν πια γίνει ένα με το μουσείο. Έχουν και τα ίδια πάρει μέρος στο πρόγραμμα και ξέρουν τι είναι αυτά. Και πολλά από αυτά μας έχουν φέρει όποιον έχουν συναντήσει γνωστό, φίλο, να μας δώσει φωτογραφίες του, υλικό. Εδώ το βλέπετε το υλικό. Λίγο, δεν ξέρω αν θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Είναι υλικό από παλιούς μαθητές. Με το να είναι το σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου, πολύ συχνά χτυπάει το κουδούνι μας και θέλουν να μπουν να δουν το χώρο ξανά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας συγκινούνται, βάζουν τα κλάματα. Είναι ένα σχολείο του 1931. Μάλιστα, η αλήθεια είναι... Ναι, βέβαια, βέβαια, σας ακούμε. Ζωντανή ιστορία εδώ του κέντρου του Ηρακλείου, στο κέντρο του Ηρακλείου, πόσες γενιές έχουν περάσει.
και έχουν καθίσει στα θρανία, όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είναι πολύ καλή ιδέα και σκέψη να υπάρξει και επίσημα, βέβαια, παρά την γραφειοκρατία, ένα σχολείο. Το οποίο βέβαια... ένα μουσείο, ένα μουσικό... Ένα σχολείο-μουσείο είναι, ένας μουσιακός ένας ξεχωριστός χώρος. Γιατί τα παιδιά, όπως μας είπε και η κυρία Μανασάκη, καθημερινά έρχονται σε επαφή. Ρίγα λίγο μόνο για να δείτε, μια και γιορτάζαμε το 21, είναι από τα 10 αντίγραφα που υπάρχουν. Με ακούτε? Ναι, για να το προσπαθήσουμε. Να το δείξω λίγο, προσπαθώ, αλλά συγγνώμη τώρα... Φαίνεται. Βέβαια. Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε, εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Υποχρέωση και της αυτοδιοίκησης και δημοσιογράφων, βέβαια εδώ δική μας, να αναδείξουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ένα μεγάλο μπράβο και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το Ανογιανό σχολείο με το μουσείο, με αντικείμενα μιας άλλης εποχής και πώς οι άνθρωποι βέβαια έχουν σπεύσει προκειμένου να δώσουν, να χαρίσουν, να δωρήσουν προσωπικά τους αντικείμενα. Λοιπόν,